ξεκινήσουμε με τον κύριο Σταθακόπουλο. Έχει μία είδηση που έχει να κάνει με μία προσφυγή που κατέθεσαν 5 Λίβιοι δικηγόροι κατά του Τρικολουβικού Μνημονίου. Να μας πείτε λίγο την είδηση και να μας πείτε τη σημαντικότητά της καταρχήν για να την αξιολογήσουμε, να καταλάβουμε κι εμείς. Σωστά. Χρόνια τώρα με φιλοξενεί το κανάλι σας, έχω εξηγήσει τη διαφορά μεταξύ άκυρου και ακυρώσιμου. Σαφώς ενέργειες τις οποίες κάνει αναφορικά με το Τρικολουβικό Μνημόνιο και άλλες πράξεις στην Τουρκία περιέχουν μέσα στοιχεία ακυρότητος. Όμως η επίκληση απλώς της ακυρότητος και εφόσον αυτό δεν ακυρώνεται κάπου, δεν παράγει κάποια ένομα αποτελέσματα. Επομένως, η Τουρκία κάνει πράξεις ακυρώσιμες που πρέπει κάπως, κάποιος, κάπου να τις ακυρώσει. Μέχρι να ακυρωθούν, παράγουν αποτελέσματα de facto, όχι de jure, δηλαδή όχι εκ του νόμου, αλλά πρακτικά αποτελέσματα. Και έτσι λοιπόν προσπαθεί να εδραιωθεί, που στηριζόμενοι στο ότι δεν θα κάνουν κάποια δικαστική πράξη εις βάρος της. Ναι. Εν προκειμένου λοιπόν, το Τρικολουβικό Μνημόνιο από το 19 και το μισθωτήριο που έγινε τώρα το φθινόπωρο, στηριζόμενο στο Τρικολουβικό Μνημόνιο, είναι ακυρώσιμο όπως εξηγώ, δηλαδή έχει στοιχεία ακυρότητος, μέχρι κάποιος να το ακυρώσει. Ποιος μπορεί να το ακυρώσει? Ή η Τουρκία, ή η Λιβύη, ή από κοινού, ή ένας τρίτος που έχει ένομο συμφέρον, η Ελλάδα εν προκειμένου, εφόσον προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια. Ναι. Εν προκειμένου λοιπόν μας βγάζουν τα κάστανα από τη φωτιά και πρέπει να είμαστε ευγνώμονες όλοι σε αυτό. 5 Λίβιοι δικηγόροι, ναι, όπως μεταδίδουν τα τοπικά δικά τους sites και μέσα, οι οποίοι ως Λίβιοι πολίτες έχουν ένομο συμφέρον να προσφύγουν στην διοικητική δικαιοσύνη της χώρας τους, ζητώντας την ακύρωση του Τουρκολιβικού Μνημονίου και του μισθωτηρίου του φθινοπόρου. Ναι, για ποιο λόγο? Γιατί βλάπτει, διότι βλάπτει τα συμφέροντα της Λιβύης σε βάθος χρόνου, θεωρώντας ότι τα δικαιώματα τα οποία αντλεί η Τουρκία μέσα από το Τουρκολιβικό Μνημόνιο θα αποβούν σε βάθος χρόνου εις βάρος της χώρας τους της Λιβύης. Άρα, να κάνω μία ερώτηση, κύριε Σταθακόπουλε, εγώ, επειδή τώρα έτσι μου ήρθε στο κεφάλι. Έτσι από μόνοι τους κινήθηκαν οι δικηγόροι αυτοί, οι 5? Κοιτάξτε τώρα, δεν ξέρω τι μυστική διπλωματία ή αν τους ενεργοποίησε κάποιος, αλλά νομικά έχουν το δικαίωμα ως πολίτες Λίβοι, έχουν ένομο συμφέρον, να στραφούν. Είναι σύνηθες αυτό, ξέρετε. Βέβαια. Είναι σε όλες τις χώρες. Κρίθηκε παραδεκτή καταρχήν, δηλαδή είπε το δικαστήριο ότι μπορώ να τη συζητήσω. Τη δέχομαι σαν κατάθεση, είναι παραδεκτή, δεν είναι απαράδεκτη, τη δέχομαι, κατατέθηκε, τη δέχομαι, θα ορίσω δικάσιμο και αναμένουμε όλοι να βγει και η απόφαση. Αν ακυρωθεί λοιπόν από τα λιβικά δικαστήρια το Τουρκολιβικό Μνημόνιο, αντιλαμβάνεστε ότι τα κάσανε από τη φωτιά, μας τα βγάλαν οι Λίβοι και θα τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχωρείτε, εκεί πέρα είναι μια χώρα που είναι δυο στρατοί και πολεμάνε μεταξύ τους. Μπαίνω, βγαίνουν αεροπλάνα, βομβαρδίζουν βάσεις, με το εφετείο τώρα το λιβικό ασχολούμαστε εμείς, να βγάλει κάτι να μας σώσει. Καμία αντίρρηση, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Από το να λέει η Τουρκία ότι έχω ένα έγκυρο συμφωνητικό και το οποίο στηρίζομαι πάνω σε αυτό, το οποίο γνωρίζουμε όλοι ότι είναι ακυρώσιμο, ότι έχει στοιχεία ακυρότητος και να πρέπει η Ελλάδα να τρέξει να το ακυρώσει σε διεθνή όργανα, αντιλαμβάνεστε ότι έστω και μια τέτοια δικαστική απόφαση λιβικού δικαστηρίου είναι προς όφελός μας, είναι μέσα στη φαρέτρα των όπλων μας. Είναι σημαντικό, κύριε Ατρίδη, αυτό. Κοιτάξτε, είναι μια ενέργεια η οποία δεν είχε γίνει στο παρελθόν. Γίνεται. Το γιατί τώρα, αν το συνδυάσουμε και με τις προσπάθειες που γίνονται για να γίνουν εκλογές και από ό,τι φαίνεται οι διεργασίες ή οι πιέσεις τόσο του ειδικού απεσταλμένου του ΙΕ όσο και της Αμερικής και των Γάλλων αποδίδουν πλέον. Ήδη για πρώτη φορά ο κύριος Μπεϊμπά μίλησε ότι θα αποφασίσει ο λαός και η κυρία Μαγκούση, η οποία επισκέφτηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συνόδου, αν θέλετε, διάσπιση για τη Μεσόγειο με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας, είπε ότι θα γίνουν εκλογές. Άρα λοιπόν πάμε για εκλογές. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί ο ειδικός απεσταλμένος του ΙΕ μίλησε με όλες τις πλευρές, και με τον κύριο Μέμφη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος και θα αναλάβει αυτό στη διεξαγωγή, και με την πλευρά της Βεγγάζης, τόσο με τον κύριο Σάλεχ όσο και με τον κύριο Χαφτάρ, αλλά και με τον πρόεδρο του Αραβικού Συνδέσμου που εκπροσωπεί όλες τις αραβικές χώρες και βεβαίως και την Αίγυπτο. Άρα λοιπόν βαδίζουμε σε εκλογές, και στις 16 Δεκεμβρίου που θα γίνει η διάσκεψη του
η σύνδεση του Οργανισμού Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ναι, παιδιά, είναι πολύ εξειδικευμένα νομικά. Ναι, όχι, και εκεί νόμιμα για εκλογές. Συγγνώμη, αλλά δεν είναι νομικό αυτό. Όχι, δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι η πρώτη προσπάθεια εσωτερικά να ακυρωθεί. Δεν ξέρω πώς ανεξάρτητη είναι η λιβική δικαιοσύνη. Και μάλιστα, ξέρετε κάτι, κύριε Στάθη. Αλλά κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικό αυτό. Ξέρετε κάτι, στο προσύμφωνο που ετοιμάζεται και θα εγκριθεί, λέει μέσα πέραν των άλλων για τις εκλογές, ότι όσο κρατούν οι εκλογές μέχρι να οριστεί η νέα κυβέρνηση, τα δύο μνημόνια τουρκολιβικό και νέες συμφωνίες θα είναι ανενεργείς. Αυτό μας υπέρει. Και αν βγει και μια απόφαση που είπε πολύ σωστά ο κύριος Στάνελης, νομικός είναι ο κύριος Σταθακόπουλος, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι βήματα θετικά προς όφελός μας. Εδώ έχουμε όμως, όπως βλέπω, Μαρία μου. Βλέπω ότι στην Τουρκία ασχολούνται και με τις υποκλοπές τις δικές μας, με τις καταγγελίες για περί υποκλοπών στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Καταρχάς θέλω να πω ότι πράγματι μέσα. Ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή που μας εξήγησε και ο κύριος Σταθακόπουλος, γιατί είναι η πρώτη φορά που γίνεται στην πράξη κάτι, γιατί ναι μεν η άλλη πλευρά, η ανατολική πλευρά της Λιβύης έλεγε ότι εμείς δεν το αναγνωρίζουμε. Το μνημόνιο δεν περνάει από τη Βουλή, δεν έχει περάσει έτσι κι αλλιώς από την Βουλή, και τώρα βλέπουμε και μια ενέργεια, βλέπουμε στην πράξη να γίνεται κάτι, επομένως αυτό σίγουρα θα παράξει και αυτό κάποιο αποτέλεσμα. Εδώ ακόμα στην Τουρκία δεν το έχουν σχολιάσει, παρόλο που βγαίνει αυτή η είδηση από αραβικά μέσα που το έχουν καταγράψει, και βέβαια συμφέρει και βολεύει αυτή η εξέλιξη και την Αίγυπτο από την άλλη πλευρά. Προφανώς. Τώρα, αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.